ψωμί και ελιά και βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, το μαγικό τρόφιμο το οποίο λέγεται ελιά. Πολλές φορές, όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε πολύ καλά ότι και τις ελιές βάζω στα διαιτολόγια και όχι μόνο για κλινικές περιπτώσεις, αλλά και βέβαια για αδυνάτισμα, για απώλεια βάρους. Η ελιά λοιπόν είναι ένα μαγικό τρόφιμο το οποίο ο λαός μας το εξυπνεί εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια εμείς έχουμε παραμελήσει την κατανάλωση της ελιάς. Ελάτε λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το μαγικό τρόφιμο που λέγεται ελιά και γιατί θα πρέπει να το έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέσα στη διατροφή μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας μύθος εδώ τον οποίο πρέπει να καταρρύψουμε. Ότι η ελιά παχαίνει. Σε καμία περίπτωση πρέπει να σας διαβεβαιώσω, διότι οι ελιές στα 100 γραμμάρια έχουν περίπου 120 θερμίδες, άρα λοιπόν κάτι παραπάνω από ένα πορτοκάλι. Και επίσης συμβάλλουν πάρα πολύ έντονα στην κάλυψη της πείνας, στον κορεσμό δηλαδή. Άρα λοιπόν τρώμε ελιές και χορταίνουμε. Άρα βάζουμε ελιές στη διατροφή μας. Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο εξασφαλίζουμε από την κατανάλωση ελιάς είναι το γεγονός ότι η ελιά, επειδή ακριβώς δεν περιέχει ζάχαρη, δεν περιέχει γλυκόζη, δεν περιέχει υδατάνθρακες, μεταβολίζεται ανεξάρτητα από την παρουσία ινσουλίνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να τρώμε ελιές και να μην κουράζουμε το μεταβολισμό μας, γιατί πολύ απλά δεν προκαλούμε απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου. Πρακτικά, μπορούμε να τρώμε ελιές και να δυνατίζουμε εξαιτίας αυτής της ιδιότητας. Και επίσης, η ελιά, λόγω των πολύτιμων μονοακόρεστων λιπαρών που περιέχει, εφάμιλα λιπαρά των ωμέγα 3 λιπαρών, πρέπει να ξέρουμε ότι πρώτον, βελτιώνει την ινσουλινοευαισθησία, που σημαίνει ότι αν έχουμε ένα μεταβολικό σύνδρομο, μια ινσουλινοαντίσταση, τρώγοντας ελιές, μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε το μεταβολισμό μας να είναι πιο παραγωγικός και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι ελιές εξαιτίας των μονοακόρεστων βοηθούν τα ΝΚΑΠΑ, τα φωνικά δηλαδή κύτταρα του σώματός μας, τα αμυντικά κύτταρα να πολλαπλασιαστούν και να δράσουν με αποτελεσματικότητα. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι η ελιά έχει τεράστια δύναμη αντιοξειδωτικών, τεράστια περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως ολευροπαΐνη, τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη, ελαιοκανθάλι. Θα σας πω ένα προσωπικό βίωμα. Ήμουνα κάποτε, όταν έκανα το διδακτορικό μου στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, δήλωσα συμμετοχή ως subject. Ξέρετε τι σημαίνει subject? Να μπω σε ένα πείραμα να φάω ελιές. Έφαγα λοιπόν 20 ελιές, μετρήσα την αντιοξειδωτική μου ικανότητα πριν και μετά. Μετά την κατανάλωση ελιάς είχε εκτοξευθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχα πάρει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά. Τι σημαίνει αντιοξειδωτικά? Ότι μειώνω το οξειδωτικό στρες. Τι σημαίνει μειώνω το οξειδωτικό στρες? Ότι γίνομαι υγιέστερος και βέβαια ανθεκτικότερος ενάντια σε χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα. Έτσι λοιπόν, η ελιά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τρόφιμο το οποίο πρέπει να βάλουμε στη διατροφή μας, πρέπει να βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Και αν μου λέτε ότι επειδή έχει αλάτι θα πρέπει να προσέχω την κατανάλωσή της, βάλτε τη σε νερό και θα ξαλμυριστεί έτσι ώστε να απομακρυνθεί το αλάτι, άρα μπορείτε να την καταναλώσετε πάρα πολύ έντονα και πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά σας. Και κάτι τελευταίο. Βρε παιδιά, είμαστε ελαιοπαραγωγός χώρα. Η Ελλάδα διακρίνεται για την παραγωγή της ελιάς. Είναι έγκλημα, λοιπόν, να μην τρώμε ελιές. Και μάλιστα, δείτε εδώ τι ακριβώς γίνεται όταν μπαίνει η ελιά στη χωριάτικη σαλάτα. Παίρνουμε ένα πλούσιο, ένα πλήρες γεύμα με τεράστια αντιοξειδωτική ισχύ και πολύ δυνατή θρεπτική αξία. Ελιά, λοιπόν, και στην υγεία σας.